Και προς την κυρία Θανασίου, πώς πρόθετε στην κυρία Θανασίου απέναντι στο φαινόμενο πατριωτική κίνηση με πυρήνης? Απευθύνεστε σήμερα, δεν ξέρω κύριος. Δεν το ξέρω. Ακούστε. Ναι, βεβαίως το έχω ακουστά. Είναι μια κίνηση από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η οποία δεν έχει καμία νομική μορφή για να ξέρουμε ποιο είναι το καταστατικό της και αν έχει δημοσιευθεί κάποιο καταστατικό στο πρωτοδικείο. Από ό,τι πληροφορούμε είναι μια κίνηση πολιτών οι οποίοι σκοπό έχουν, από ό,τι λέγεται και ακούγεται, αυτά τα οποία είπαμε πριν, να προασπιστεί το νησί από αυτή την ανεξέλεγκτη, από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν και στοιχεία μέλη αυτής της κίνησης που βιοπραγούν, βεβαίως είναι καταδικαστέα. Αν όμως υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, βεβαίως θα τα διερευνήσουν οι αστυνομικές αρχές και η δικογραφία η οποία σχηματίστηκε από την εισαγγελία της Μυτιλίνης, η οποία έχει διπλή κατεύθυνση και προς τους μετανάστες για την παράνομη κατάληψη του χώρου, γιατί όπως ξέρετε σύμφωνα με ειδική διάταξη του νόμου απαγορεύονται οι καταλήψεις δημοσίων χώρων, και αυτό είναι ένα ζήτημα λίγο πολύπλοκο, γιατί έπρεπε να λάβει θέση και η Δημοτική Αρχή, γιατί ως κοινόχρηστη χώρη όπως είναι οι πλατείες και οι οδοί ανήκουν στους Δήμους. Πληροφορηθήκαμε όμως από τον Δήμαρχο σήμερα σε σχετική ερώτηση του κυρίου Αβγενάκη ότι εκείνος είχε στείλει και έγγραφο και είχε ενημερώσει την Αστυνομική Αρχή για να εκκοινωθεί η πλατεία. Πράγμα που σημαίνει ότι η ευθύνη μετατοπίζεται στην κυβέρνηση και δεν είναι της Δημοτικής Αρχής, εάν πράγματι υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Όσον αφορά τώρα τις βιοπραγίες που έγιναν, οι έκνομες ενέργειες που έγιναν, βεβαίως δεν τις εγκρίνουμε, τις καταδικάζουμε και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.